very worried before this this match because Milan has played really good level of volleyball. Because after the holiday, maybe we lose the rhythm because we don't play too much, and we do a lot of weight gym because we prepare the second part of the season, and because also we play Tuesday against Bucharest in Challenge Cup. So these three ingredients is very dangerous for this match, but the guys have. Good level, in particular in breakpoint phases, and we win these three important points. Ανησυχούσα πριν από αυτό το παιχνίδι, γιατί ο Μίλωνας είναι μια ομάδα που παίζει σε πολύ ψηλό επίπεδο βόλεϊ. Άλλη μια παράμετρος είναι ότι μετά τις διακοπές είναι πολύ επικίνδυνο για μια ομάδα να χάσει το ρυθμό της. Και μια τρίτη παράμετρος είναι ότι όλη αυτή την περίοδο των Χριστουγέννων πιέσαμε πολύ στο γυμναστήριο, στη φυσική κατάσταση των παιχτών. Οπότε συνολικά αυτή τη τρίτη παράμετρη κάνανε το παιχνίδι το σημερινό ιδιαίτερα επικίνδυνο. Αλλά ευτυχώς παίξαμε καλά, ιδιαίτερα στο break point. Γενικά τα παιδιά τα αποκριθήκαν σωστά και είμαι χαρούμενος για τους τρεις αυτούς βαθμούς. Three questions. If you are the first question is if you are satisfied from the two new players of our team. Gus and Makis. I'm satisfied, yes, because there is not a lot of option in the market, so the club work for complete our team because we don't have second libero. We don't have four middle blockers, so maybe this market is not for increase the level, but for help the training, for increase the level of the training, and I think this is the target of the club. Είμαι ικανοποιημένος από τις μεταγραφές αυτές. Βέβαια, αυτή την περίοδο στην αγορά δεν υπάρχουν πολλοί διαθέσιμοι παίκτες. Οπότε αυτές οι επιλογές έγιναν πιο πολύ για να γεμίσεις το ρόστερ της ομάδος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα ανέβει το επίπεδο συνολικά το αγωνιστικό της ομάδος, αλλά σίγουρα θα ανέβει το επίπεδο στην προπόνηση και λογικό είναι να τραβήξουν αυτοί οι παίκτες και την υπόλοιπη ομάδα κυρίως από την προπόνηση αρχικά. Δηλαδή το Γκούστα πάω, δεν τον έχει σίγουρα στην εξάδα για την Ευρώπη. You think that Gusta, you are not sure that you will play in the lineup for the game in Europe? Right now I don't know because I recognize the player is not in 100% of condition. And also, Lino and Nicky stay in 100% of conditions. So, it's our life fight for the lineup every day, in every training. And it's my decision put on the court on the last moment. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα ξεκινήσει, γιατί από ό,τι έχω καταλάβει μέχρι τώρα, όσο τον έχω δει, δεν είναι στο 100% της απόδοσής του. Ενώ ο Λινάρδος με τον Παπαγγελόπουλο είναι στο 100%. Οπότε ας παλέψουν μεταξύ τους ποιος θα πάρει τη θέση στην εξάδα. I forget Πάιο. Θα κάτσα. I forget Πάιο. Θα αποφασίσω λίγο τελευταία στιγμή για την επιλογή. Τι γίνεται με τον Τιντάλο που έχουμε αυτή να βάλει απόδοση. What's going on about Salva? His performance instead of going up, is going down. What's going on? But Salva have very good technical in all the skills. But this technical have need of a good connection with physical condition. I think is normal for one part of the season to stay in 100% of condition. But I think in some week he return back of his level. Ο Σάλβα έχει πολύ καλή τεχνική κατάρτιση σε όλα τα στοιχεία του παιχνιδιού, αλλά αυτό πρέπει να συνδυαστεί με πολύ καλή φυσική κατάσταση. Αυτή την περίοδο όπως και υπάρχουν κάποια διαστήματα ζωή των αθλητών που δεν είναι και στην καλύτερη φυσική κατάσταση. Πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα επανέλθει στο επίπεδο της φυσικής κατάστασης και θα παίξει όπως πρέπει. I repeat this, in this preparation, this last 15 days we pushed so much in weight gym. Παναλαμβάνω ότι τις τελευταίες 15 μέρες πιέσαμε πάρα πολύ τους αθλητές στο γυμναστήριο. Οπότε λογικό είναι να αντεφορμαρίζονται για να αποδώσουμε τα αργότερα. Είναι θέμα φυσικής κατάστασης ή για δύο αλλήματα να παίζει λίγο πάρα και το παίζει καλύτερο τώρα. You think it's physical situation point or our opponents
now read his game that he played very fast and they know how to catch him. Physical situation. Physical task. Because I repeat one more time, Salva have good, really good technique in all the skill. Γιατί επαναλαμβάνω ότι ο Σάλβα είναι πολύ καλός τεχνίτης, αθλητής. Σε όλα τα στοιχεία. What do we know about Steaua? But honestly speaking, I don't watch too much Steaua because I'm concentrated for this match against Milanas because I repeat one more again, this team deserve our attention. And now tomorrow we start a fight with Stadi Bucharest for fight for win. Obviously, I know it's not easy, but we do our 100% for going next round. Did we have information about Steaua? He didn't listen. That's why. No. We have a lot of information, but I want to study the detail together with my assistant, and after see what I think about this team. Δεν έχω μελετήσει ακόμα καλά την Steaua, γιατί όπως είπα πριν συγκεντρώθηκα 100% στην προετοιμασία με τον Μίλουνα, γιατί σας θυμίζω ότι ο Μίλουνας αξίζει την προσοχή μας και δεν πρέπει να τον υποτιμήσουμε. Εκεί και πέρα έχουμε πολλά παιχνίδια από τη Steaua, θα καθίσουμε να τους αναλύσουμε λεπτομερώς, να δώσουμε 100% γιατί θέλουμε πάρα πολύ να περάσουμε στον επόμενο γύρο. And now one question for Lemoninis. He saved me 3 questions, but he do 6 questions. It was a good parameter. Thank you very much. Thank you very much.